κινήσει με τον παρτενέρ της. Δηλώνει κουρασμένη και αγχωμένη για το τι θα προκύψει. Το δέρμα είναι φωτεινό από το την μόλις που έπατε. Και η μύτη είναι ωραία. Καινούργια, στρώνει σιγά σιγά, φεύγει το πρίξιμο. Την είδαμε για πρώτη φορά χτες, χωρίς να είναι έντονα πρισμένη. Mm-hmm. Και επίσης μας λέει ότι είναι και ερωτευμένη. Αμπά! Φύγαμε. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Μετά την πλαστική επέμβαση στη μύτη, η Ελένη Χατζίδου φόρεσε τα παπούτσια του χορού και ξεκίνησε τις πρόβες. Γεια σας. Πρώτη πρόβα σήμερα για το dancing. Κάνουμε. Κάνεις πρόβα, είσαι κατεβαίνεις από τη σχολή χορού, υδρομένη. Ένα καφενάκι. Αποκλείεται για καφέ. Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Και μάλιστα σκληρή πρόβα, αφού η τραγουδίστρια έμεινε πολλές ώρες στο στούντιο του χορού, προκειμένου να είναι έτοιμη να χορέψει μπροστά στους κριτές τη μεγάλη μέρα του Dancing with the Stars. Πώς αισθάνεσαι? Πρέπει να φύγω, παιδιά, βιάζομαι. Γιατί δουλεύει τέτοια ώρα? Τέτοια ώρα. Σπίτι γρήγορα. Από τι ώρα είσαι εδώ πέρα? Ώρες πολλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Είσαι καλά, γυρίστο. Η τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα αγχωμένη, αφού θα έχει σκληρούς ανταγωνιστές. Ανάμεσα σε αυτούς η Κατερίνα Στικούδη, η Ευαγγελία Ραβανή, η Κωνσταντίνα, η Γογό Μαστροκώστα, η Κλέλια Πανταζή, η Μέρη Σινατσάκη, η Χρίσπα και οι έξι άντρες, Σάκης Αρσενίου, Λάκης Γαβαλάς, Άλεξ Κάβδας, Θάνος Καλλιόρας, Ισαΐας Ματιάμπα και Μιχάλης Μουρούτσος. Μπορεί η τραγουδίστρια να έγινε γνωστή με το σουξέ χειρότερα, όμως κάθε άλλο παρά χειρότερα είναι, αφού και το καινούριο της τραγούδι «Κεφάλια γύριστο» έχει γίνει σουξέ και πιο ερωτευμένη από ποτέ είναι, αφού έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του Γιώργου. Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί. Ανανεωμένη πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι ο Γιώργος? Εγώ εκεί έμεινα, άσχετα από τη μύτη, στο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι αγαπημένος. Ο Γιώργος είναι αγαπημένος, που είδαμε στη φωτογραφία, στον οποίο ταιριάζουν πάρα πολύ. Πεθαίνω όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αγαπημένο μιας κυρίας. Που βγαίνει απλά το όνομα και η φωτογραφία και τέλος. Ψάξουμε, μετά να δεις ποιος είναι ο Γιώργος. Στα καλύτερά της πάντως η Ελένη. Και έχουν ξεκινήσει, παιδιά, τις πρόβες πολύ εντατικά και μου αρέσει αυτό. Είναι υποψιασμένοι, θα μας βγουν όλοι και θα είναι φρενταστές στο πάρκο του Dancing with the Stars. Πολύ καλή ακούω την Μέρη Σινατζάκη και η Κλέλια Πανταζή. Καλά, η Μέρη και ο Λάξο την είδα και προχθές τη Μέρη, η οποία η κακομοίρα μου έχει πάρα πολύ άγχος και την αγαπώ. Είμαι φαν Μέρη Σινατζάκη, το δηλώνω για να μην νομίζετε μετά ότι θα αρχίσω και θα μεροληπτώ. Λοιπόν, η Μέρη έχει το Γιούρι. Και ναι, έχουν ξαναχορέψει, έχει κάνει και το guest στις, στο Dancing with the Stars το προπέρσινο, στο 2 όταν ήμασταν εμείς. Και είχε κλέψει εντυπώσεις, πραγματικά. Εγώ περιμένω πολλά από τη Μέρη και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Τη Ντορέτα στο χορεύει τον έχει η Κλέλια Πανταζή. Επίσης θα είναι πολύ καλή, υποθέτω, γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κίνηση. Είναι πρώην αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Θεωρώ ότι θα δούμε πολλά. Άλλος που πάει καλά. Έχω μάθει ότι πάει πάρα πολύ καλά. Λάκη Γαβαλά, το ευχαριστείτε πάρα πολύ. Γελάει στις πρόβες, είναι η χαρά της ζωής. Καλά, εντάξει, ο Λάκης Γαβαλάς. Και ο Κάτω με την Κλοντιάνα, ναι. Ούτως ή άλλως ο Λάκης Γαβαλάς θα είναι μορφή στο dancing και από τον Γκάβε επίσης. Πιστεύω ότι θα περιμένουμε επίσης πολλά, γιατί έχει και fans ο Κάβδας πολλούς. Έχει και ωραία κίνηση. Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε σε μια άλλη γυναίκα, η οποία και εκείνη δεν κρύβει τον αγαπημένο της και μάλιστα βγαίνει και δηλώνει ότι εγώ...